ξενίζει ο ομή παραδοχή του Υπουργείου Εξωτερικών ενώπιον τη Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τα ταυτίστηκε με τι παρακολουθήσει δημοσιογράφων για να ικανοποιήσει τη φίλη Γαλλία. Ειδικά για το άρθρο 4, υπήρξε ένα επιμέρους ενδιαφέρον από πλευρά τη Γαλλία όσον αφορά την εθνική ασφάλεια. Μα προσέγγισαν πολιτικά για να ζητήσουν την υποστήριξή μα. Εμεί πήραμε τον λόγο γιατί νιώσαμε ότι μπορούσαμε πολιτικά να εξυπηρετήσουμε μια φίλη χώρα, η οποία είναι σημαντική. Όπω όλοι γνωρίζετε, είναι και μέλο του Βουλίου Ασφαλεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από τι χώρε που ηγούνται δράσεων και πρωτοβουλειών. Επιτροπή Εσωτερικών και Φορεί των Μέσων Ενημέρωση ενημερώθηκαν από του εκπρόσωπου των αρμόδιων Υπουργείων και τη Νομική Υπηρεσία για την πολιτική θέση τη Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Που θα ρυθμίζει την ελευθερία των μέσων ενημέρωση με του βουλευτέ να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το όλο θέμα η κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε, το 2024 πρέπει να προχωρούμε μπροστά και όχι να πηγαίνουμε πίσω. Το γεγονό ότι χρησιμοποιούνται οι σύγχρονε τεχνολογίε αντί προ όφελο τη πληροφόρηση για να παρακολουθούνται οι φορεί τη πληροφόρηση όπω είναι οι δημοσιογράφοι είναι απαράδεκτο. Εκ πρώτη όψεω, πιστεύω ότι η νομική υπηρεσία και οι υπηρεσίε του κράτου έχουν λειτουργήσει. Ε, με συνέπεια η δική μας η κυβέρνηση με τη συμμετοχή της επέτρεψε να παρισφρήσει άρθρο που επιτρέπει έστω και με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες πρόνοια παρακολούθησης με κατασκοπευτικό λογισμικό α, των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλα αντιδράσεων προκάλεσε και η απουσία διαβούλευσης με τους επαγγελματικούς φορείς των μέσων ενημέρωσης που είναι και οι άμεσα επηρεαζόμενοι. Αυτό το κράτο δεν έκρινε ότι έπρεπε να ακούσει φορεί όπω η Επιτροπή Δημοσιογραφική Διοντολογία ή η Ένωση Συντακτών ή οποιοδήποτε άλλο φορέα πέραν του κράτου και να ακούσει τι απόψει του όταν είχε ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του κανονισμού. Ουέ και αλλήμον εάν ω κράτο ερχόμαστε και θέτουμε στο παζάρι των συμφερόντων τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι βασικέ ελευθερίε. Δυστυχώ η κυβέρνηση χωρί να διαβουλευτεί απλά λέει ενημέρωσε έχει μπει σε μια λογική να ξεπουλήσει αυτό τη βασική ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Το άρθρο 4 του κανονισμού, που αναφέρεται στην αδιαπραγμάτευτη προστασία των πηγών των δημοσιογράφων, περιλαμβάνει πρόνοια για υποαυστηρέ προποθέσει παρακολούθηση δημοσιογράφων, καθώ και ιδιοκτητών και υπαλλήλων των παρόχων ενημέρωση. Θεωρούμε ότι είναι παντελώ άδικο να στοχοποιείται μια επαγγελματική τάξη όπω οι δημοσιογράφοι, όσοι πλέον δυνητικά ύποπτοι για να υποπέσουν σε αδικήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια του κράτους μας. Ερχόμαστε να ρυθμίσουμε την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από το παράθυρο βάζουμε πρόνοιες που καταστρατηγούν την όλη διαδικασία. Ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου για έγκριση την άνοιξη.